μεγάλωσα στους δρόμους. Λίγο πριν κλείσω το πρώτο έτος της ζωής μου, έμεινα ορφανός. Ο πατέρας μου, γνωστό κρυάρι, ιδρυτικό μέλος της Σιωπής Αναμνών. Η μητέρα μου απλά μια γίδα. Ο έρωτας τους παράνομος και γι' αυτό το λόγο εκδιώχθηκαν και οι δύο. Η μητέρα μου την έκδιωξαν και την εξόρισαν σε ένα χωριό λίγο έξω από τα Γιάννενα, το οποίο δούλευε σε ένα μαγαζί της γίδας στο Κάγκελο, όπου τελικά καταδικάστηκε στο να γίνει γίδα βραστή. Ο πατέρας μου από την άλλη, λίγο καιρό μετά αφού τον είχαν εξορίσει στην Ξάνθη, τελικά τον έφαγαν κι αυτόν. Τον έφαγαν σε ένα πανηγύρι. Και από τότε ζω μόνος μου στους δρόμους. Είχα μπλέξει με κακές παρέες, είχα μπλέξει με κατσίκες. Τα βράδια θυμάμαι πηγαίναμε στο ελαιοτριβείο και φάραμε τα απόβλητα. Και μέσα από αυτή τη ζωή γεννήθηκε βέβαια και όλο αυτό το οποίο έχω στήσει τώρα. Εκεί γεννήθηκε η Good Music, γιατί συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι είχα πάρει το ταλέντο της μητέρας μου και κάνοντας μπε, καθήλωνα τα πρόβατα, καθήλωνα τους πάντες βασικά. Θυμάμαι τότε τη συμμετοχή μου σε κάποια τραγούδια ως μεταφυσμή, ως κατσίκα βέβαια, γιατί τα πρόβατα δεν πουλούσαν τότε, μου και μαύρο πρόβατο. Όπως το Party in the USA που συμμετείχα, και εκεί άρχισε να γίνομαι γνωστός και εκεί άρχισε να συνειδητοποιώ ότι κάνοντας μπε, απλά ένωνα όλα τα εγωπρόβατα μαζί. Εκεί ήταν που ίδρυσα την Goat Music και ξαφνικά ξεκινήσαν όλα. Προσπάθησα με πάρα πολύ κόπο να βγάλω το πρώτο μου άλμπουμ και εκεί ήταν που εμφανίστηκε ο ειδικός ματρολόγος, ο οποίος με ένταξε στο Μαντρί. Και εκεί άλλαξε όλη μου ζωή. Βρέθηκαν όλα τα πρόβατα ενωμένα, με βοήθησαν να στήσω την εταιρεία και να γίνει όλο το όνειρό μου πραγματικότητα. Εκεί ήταν που έβγαλα και το πρώτο μου άλμπουμ, ήταν το γνωστό σε όλους. Το οποίο ξαφνικά ένωσε πρόβατα και γίδες όλους μαζί. Ήταν συνταρακτικό αυτό που έγινε. Μέχρι και τα τουάσια χτυπάγανε το όνομά μου. Είχα τον αγαπητό μου τότε CJ, ο οποίος θυμάμαι πάρα πολύ καλά, είχαμε κάνει μια συναυλία στα σύνορα κάτω, ήταν για να μπορέσουμε να εξυπνήσουμε τα πλήθη, να ηρεμήσουμε οι καταστάσεις, ήταν υπήρχαν πολλές εντάσεις τότε, στα σύνορα μεταξύ Μαντρίου και Ψεσταριάς. Και γίνανε φασαρίες, πολλές φασαρίες. Θυμάμαι δεν το Μαντρί μου προστάθηκε και μου φυγάδεσε. Αλλά δυστυχώς ο CJ δεν τα κατάφερε και πιάστηκε. Καταδικάστηκε σε σούβλισμα. Θυμάμαι τότε στην Ψεσταριά κάτω είχαν κάνει μεγάλο πανηγύρι οι καταβάτες. Πέρασαν αυτά. Τώρα ασχολούμαι πλέον, έχω αποσυρθεί και ασχολούμαι με την εκπαίδευση των νέων μελών, βοηθώντας τους νέους να εντάσσονται σε μουσικοθεατρικά και διάφορες άλλες δραστηριότητες, ώστε να μπορούν να αποφεύγουν τις ουσίες και τις κακές παρέες. Όλα αυτά μας τα έχει προσφέρει το Μαντρί. Πήρα τη θέση του εκπαιδευτή μέσα στον πυρήνα του Μαντριού. Είμαι και εγώ ένα από τα 10 άτομα. Το οποίο πλέον παίρνουμε τα μικρά προβατάκια και τα μικρά κατσικάκια και τους δίνουμε στόχο. Τους δίνουμε ένα στόχο να ασχοληθούν ώστε να μην μπλέκουν σε κακές παρέες, να μην μπλέξουν σε ουσίες παράνομες. Τους κάνουμε θεατρομουσικολογία. Κάθε Σάββατο έχουμε ταινίες, προβολή ταινιών και γενικά διάφορες δραστηριότητες στις οποίες τους κρατάνε απασχολημένους ώστε να μην μπλέκουν σε κακές παρέες. Ο Τσοπάνης μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό και τον ευχαριστούμε θερμά. Και γενικά κάπως έτσι περνάμε στο Μαντρί. Εγώ πλέον ως Sipfluencer, θα με βρείτε στο Instagram ως G-Vapes το πρόβατο, αναρτίω συχνά πυκνά φωτογραφίες και βίντεο τα οποία μαζεύουν όλα τα πρόβατα, τα συγκεντρώνουν όλα μαζί ώστε να έχουν ένα σκοπό. Αυτός ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στο Μαντρί στέλνοντας απλά ένα email, υπάρχει κάτω στο description και στην περιγραφή όλα τα απαραίτητα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να γίνεις και εσύ μέλος στο Μαντρί και να έρθεις σε αυτό το μαγικό κόσμο ηρεμίας και ενεργίας που θα σου δώσει στόχο ζωής. C-Waves, το πρόβατο, ισχύα, γίδες. Είμαστε εδώ, το Μαντρί είναι ενωμένο και δυνατό όσο ποτέ.
γιορτές να έχουμε.